Κύριε Υπουργέ, είσαστε γνώστης της απόφασης του Ιουλίου, της 11ης Ιουλίου, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επιβολή που απειλεί με επιβολή κυρώσεων την Ελλάδα εάν δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες 9283 και 9284 σε σχέση με τη φορολογία του Τσίπουρου και της Τσικουδιάς. Πού θα οδηγήσει μια τέτοια συμμόρφωση με τις οδηγίες? Θα οδηγήσει είτε στον εναπλασιασμό της φορολογίας που πληρώνουν οι μικροί παραγωγοί Τσίπουρου και Τσικουδιάς ή στον 18πλασιασμό της. Σήμερα το ξέρετε πολύ καλά ότι το φόρο που πληρώνουν αυτοί οι μικροί, οι αμβικούχοι και οι διήμεροι αποσταγματοποιοί, οι αμπελοκαλλιεργητές που είναι πάνω από 30.000 και οι οποίοι έχουν άδεια απόσταξης και είναι στην πλειοψηφία τους μικροί αμπελοκαλλιεργητές, πληρώνουν φόρο 0,59 λεπτά το κιλό. Εάν ισχύσει η ενδιάμεση απόφαση ότι θα πρέπει να πληρώνω φόρο 5,1 ευρώ το κιλό ή διαφορετικά 10,2 ευρώ το κιλό. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό θα τους οδηγεί σε μαζικό ξεκλήρισμα. Γιατί γίνεται αυτό? Ακριβώς γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις οδηγίες αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ενδιαφέρεται να ικανοποιήσει και να προστατεύσει τα μεγάλα συμφέροντα, τα συμφέροντα των πολυεθνικών, τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι με αυτόν τον τρόπο βία ξεκληρίζει τους μικρούς παραγωγούς, αμπελουργούς και αποσταγματοποιούς. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πραγματικά το οποίο έχει και την κοινωνική και την πολιτισμική και την οικονομική του διάσταση. Γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τι σημαίνει το Τσίπουρο για την επαρχία και αν θα φτάσει στην ίδια τιμή φορολόγησης με το ουίσκι. Πράγμα το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό εμείς λέμε και σας ζητήσαμε και με γραφτεί η κυβέρνηση να επιτρέψει και να συνεχιστεί και αυτή τη χρονιά με το ίδιο περσινό καθεστώς στους αμπελοκαλλιεργητές και στους μικρούς αποσταγματοποιούς με την ίδια φορολογία, δηλαδή το 0,59 λεπτών και εφέτος να βάλουν μπροστά τα καζίνα ότι ήδη ξεκινάει η περίοδος αυτή και να μην εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, με την ερώτησή σας αναδεικνύεται ένα υπαρκτό πρόβλημα που απασχολεί όχι μόνο εμάς ως κυβέρνηση, αλλά και τους συστηματικούς και μικρούς αποσταγματοποιούς Τσίπουρου και Τσικουδιάς. Όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα, στο Τσίπουρο και την Τσικουδιά που παράγουν οι επιχειρήσεις απόσταξης, οι αποκαλούμενοι συστηματικοί αποσταγματοποιοί, έχει θεσπιστεί συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωση μειωμένος κατά 50% σε σχέση με τον κανονικό εθνικό συντελεστή. Ενώ τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από άλλα κράτη-μέλη υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν εύλογοι οι λόγοι για τη θέσπιση αυτού του μειωμένου συντελεστή. Ήρθε όμως η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11ης Ιουλίου 2019, όπως είπατε προηγουμένως, σύμφωνα με την οποία κρίνοντας αντίθετη στο δίκαιο της Ένωσης οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές στο Τσίπουρο και την Τσικουδιά. Και συγκεκριμένα με την οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα ο νόμος 2960 του 2001 που προβλέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Τσίπουρο και την Τσικουδιά που παράγουν οι επιχειρήσεις απόσταξης και σημαντικά μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Τσίπουρο και την Τσικουδιά που παράγουν οι μικροί αποσταγματοποιοί αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης. Οφείλω να τονίσω ότι με την ανωτέρα απόφαση δεν επιβάλλεται χρηματική κύρωση κατά της Ελλάδας αλλά υποχρέωση συμμόρφωσης και μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση προβλέπονται οικονομικές κυρώσεις. Για εμάς όμως το μείζον ήταν και είναι ότι με αυτή την απόφαση πλήττονται και οδηγούνται σε πλήρης αδιέξοδο όλη η παραγωγή των δύο αυτοπαραδοσιακών προϊόντων. Αν εφαρμοστεί άμεσα αυτή η απόφαση, θα κληθούν οι συστηματικοί αλλά και οι διήμεροι αποσταγματοποιοί να καταβάλουν άμεσα αυξημένο φόρο σε σύγκριση με τα ισχύοντα. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε αδιέξοδο πλήθος μικρών παραγωγών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επαρχία.
Και εκεί πέφτει πλέον το βάρος σε εμάς και εμείς δεν θα σταθούμε απαθείς. Ήδη ο Υπουργός Οικονομικών απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή με την οποία ζητά τη χορήγηση προθεσμίας για τη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας μέχρι το πέρας και της επόμενης αποσταγματοποιητικής περίοδου, δηλαδή μέχρι 31/8/2021. Και αυτό γιατί, όπως ίσως θα γνωρίζετε, η αποστακτική περίοδος ξεκινά την 1η Αυγούστου και ολοκληρώνει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Η επιχειρηματολογία μας όμως απέναντι στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στέρεη. Τονίσαμε την αδυναμία άμεσης συμμόρφωσης τόσο το εν μέση της τρέχουσης αποστακτικής περίοδου. Κύριε Πρόεδρε, δύο λεπτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Όσο και κατά τη διάρκεια της επόμενης, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν ήδη συναφθεί οι σχετικές συμβάσεις για τις πρώτες ύλες, στέμφυλα που αγοράζουν οι συστηματικοί αποσταγματοποιοί και τις οποίες στη συνέχεια αποστάζουν για να παράγουν το τσίπορο ή την τσικουδιά. Οι συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί με δεδομένο την ισχύοντα μειωμένο κατά 50% συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης έναντι του κανονικού συντελεστή που θα κληθούν να καταβάλουν σε περίπτωση άμεση συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες, ακόμα και κίνδυνο να διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οριστικά με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη και την απασχόληση οικονομικά ευάλωτες περιοχές που ήδη έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν όμως και για τους μικρούς αποσταγματοποιούς. Η λογική λέει ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής στο προϊόν απόσταξης εν μέσω της τρέχουσης περίοδου, αφού ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται κατά το χρόνο έκδοσης άδειας απόσταξης και σε κάθε περίπτωση πριν τη διάθεση του προϊόντος στην τελική κατανάλωση. Συνεπώς, η επιχειρηματολογία μας έχει βάση και αναμένουμε με την απάντηση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναστολή της εφαρμογής της απόφασης, αλλά η αναθεώρηση της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής οδηγίας για να δώσουμε μόνιμη, βιώσιμη και αποδεκτή λύση στο πρόβλημα. Γι' αυτό το ζήτημα όμως θα αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία μας. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, είπατε για την επιστολή την οποία έστειλε ο Υπουργός Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 2 χρόνια παράταση. Βεβαίως όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Το λέμε αυτό, βεβαίως το λέμε αυτό, γιατί κοιτάξτε, σε περίπτωση άρνησης, άρα λοιπόν το θέμα είναι, χρειάζεται μια για συνολικότερη πολιτική απόφαση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία και την αλλαγή, για την προστασία αυτών των μικρών παραγωγών, αποσταγματοποιών και των αμπελοκαλλιεργητών από αυτές τις οδηγίες οι οποίες τους οδηγούν στο μαζικό, στο βίαιο ξεκλήρισμα και αφανισμό. Αυτό τι θα προκαλέσει? Αλλαγή χρήσης της γης, συγκέντρωση της γης όλο και λιγότερα χέρια και θα λειτουργήσει προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων, εγχώριων και αλλοδαπών που ασχολούνται με τα προϊόντα που έχουν μέσα αλκοόλ. Άρα ένα δεύτερο, δεν πρέπει να ειδωθεί αυτό το ζήτημα απλά και μόνο από τη δημοσιονομική του σκοπιά. Ότι δηλαδή οι πόροι και τα έσοδα προς το κράτος και το δημοσιονομικό ισοσκελισμό. Και τρίτο στοιχείο, ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο δίκαιης ή άδικης αντιμετώπισης. Γιατί βεβαίως σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες απευθύνονται αυτοί οι μικροί αποσταγματοποιοί και σε διαφορετικές οι μεγάλες επιχειρήσεις, εγχώριες και αλλοδαπές με το ουίσκι, με τα άλλα ποτά, τα αλκοολούχα. Άρα λοιπόν αποτελεί πρόκληση να μιλάνε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για δίκαιη αντιμετώπιση. Όταν εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βάζουν ένα καζάνι για να μπορέσουν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και τις ανάγκες μιας ευρύτερης, μιας μικρής περιοχής του χωριού εκεί πέρα της γειτονιάς. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη χρειάζεται η κυβέρνηση να πάει κόντρα στο ρεύμα. Γιατί θα έχει τραγικές συνέπειες, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αυτή η διαδικασία στην ύπαιθρο της Ελλάδας όπου παράγεται το τσίπρο και η τσικουδιά.